Πρώτα-πρώτα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με αφορμή και τη σημερινή επετειακή αναφορά στη Βουλή, θέλουμε ως κόμμα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε παιδί που έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση και άλλες μορφές οικονομικού και κοινωνικού καταναγκασμού. Οι πραγματικές διαστάσεις αυτού του προβλήματος απέχουν πάρα πολύ από τους επίσημους αριθμούς και τα στατιστικά. Και γι' αυτό απαιτούν καταρχάς τη γενναία κρατική χρηματοδότηση και σε υποδομές και σε υπηρεσίες, αφενός για την πρόληψη και την καταπολέμηση αυτού του κοινωνικού φαινομένου και αφετέρου για την ουσιαστική στήριξη των κακοποιημένων αυτών παιδιών. Όχι δηλαδή όπως γίνεται σήμερα, που υπολογίζεται ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τα 366 παρακαλώ δισεκατομμύρια ευρώ των κονδυλίων που δίνονται για την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών, μόνο το 0,4% το 0,4% κατευθύνεται σε ξενώνες και καταφύγια για όλα, μα όλα τα θύματα σεξουαλικής βίας. Και γυναίκες και ανήλικα παιδιά. Εδώ πρέπει να πούμε ότι διαχρονικά το μεγαλύτερο τμήμα αυτής της χρηματοδότησης κατευθύνεται κυρίως σε ένα πολυδέδαλο όσο και εντελώς αποσπασματικό δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων, το οποίο δίκτυο αναλαμβάνει ρόλο πρωταγωνιστικό μέχρι και στην εκπαίδευση των επαγγελματιών της υγείας, του δικαστικού σώματος, ακόμα και των σωμάτων ασφαλείας. Έτσι όμως, υποκαθίσταται απλώς η κρατική ευθύνη και μένουν υποστελεχωμένες ακόμα και αυτές οι ελάχιστες κρατικές υποδομές και υπηρεσίες που υπάρχουν. Και από εδώ οφείλει να ξεκινά ένα οποιοδήποτε εθνικό σχέδιο δράσης διακηρύσσεται, αν θέλει φυσικά να σέβεται τον τίτλο του και να τον δικαιολογεί. Το αποτέλεσμα αυτής της υποστελέχωσης τώρα είναι να δυσκολεύεται ασφαλώς ο συντονισμός του έργου των αρμόδιων επιστημονικών κρατικών φορέων για την τόσο αναγκαία ενιαία επιστημονική μελέτη και αντιμετώπιση του ζητήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολύ πρόσφατο κυβερνητικό νομοσχέδιο, το οποίο βεβαίως είναι νόμος πια, για την κακοποίηση και παραμέληση των ανηλίκων, τα μέτρα αντιμετώπισης αλλά και τα μέτρα της πρόληψης θα τα εφαρμόζουν, προβλέπει να τα εφαρμόζουν, φορείς του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού δικαίου. Άλλη μια συνύπαρξη, θα έλεγε κανείς, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ας αναρωτηθούμε όμως όλοι τι είδους αντιμετώπιση, τι είδους πρόληψη θα κάνουν, τι μπορούν να κάνουν οι ιδιώτες, οι πάσης φύσεως ιδιωτικοί φορείς, στο φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης. Και μιας και μιλήσαμε για αυτήν την μελέτη, η ολόπλευρη μελέτη αυτού του φαινομένου σημαίνει καταρχήν να αναδειχθεί η συνσχέτιση μεταξύ ανάμεσα σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι συντελούν στη διαμόρφωση τέτοιων προσωπικότητων που φτάνουν να διαπράττουν τέτοια εγκλήματα. Κυρίως όμως αυτή η ολόπλευρη μελέτη οφείλει να αφορά και πρέπει να αφορά στην ολόπλευρη προστασία των παιδιών. Γιατί σήμερα, ξέρετε, υπάρχει πια η επιστημονική γνώση για τον εντοπισμό ενός κακοποιημένου παιδιού, ακόμα και μέσα από τη μελέτη της συμπεριφοράς του, της ίδιας, στο σχολείο. Η υποστελέχωση όμως, η απουσία από τα σχολεία ειδικών ψυχικής υγείας, καθώς και η ελλιπής ή η ανύπαρκτη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών από επιστημονικούς κρατικούς φορείς σε τέτοια ζητήματα, αποτελεί μεγάλο εμπόδιο. Αποτελεί καταρχάς εμπόδιο στην έγκαιρη διάγνωση της πιο συνηθισμένης μορφής κακοποίησης από το στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Σοβαροί είναι επίσης και οι περιορισμοί που τίθενται στη διαπολιτισμική μελέτη του φαινομένου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών δεν υπάρχει ενιαίος φορέας πρόληψης και θεραπείας του ψυχικού τραύματος που προκαλείται σε αυτά τα κακοποιημένα παιδιά. Και παραπέρα,
πώς αλήθεια θα αναπτυχθεί η τόσο απαραίτητη σχέση εμπιστοσύνης του παιδιού θύματος με τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους άλλους επαγγελματίες, όταν δεν υπάρχει σταθερό μόνιμο προσωπικό στις αντίστοιχες κρατικές δομές, αλλά μονάχα συμβασιούχοι. Την ίδια στιγμή, οι τεράστιες ελλείψεις στις κρατικές δομές της παιδικής προστασίας, όσο και στις κοινωνικές υπηρεσίες, τις οδηγούν αυτές τις δομές και τις υπηρεσίες να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες συνολικά των απροστάτευτων παιδιών. Πουθενά ίσως στη χώρα μας όλα αυτά δεν εκφράζονται με τόσο τραγικό τρόπο όσο στις περιπτώσεις των γυναικών και των παιδιών προσφύγων που ζουν στα κολαστήρια των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης. Και αυτά τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, κορίτσια και αγόρια, που είναι και τα πιο ευάλωτα σε τέτοια αποκρουστικά φαινόμενα, έρχονται από χώρες που αιματοκυλίστηκαν, πρέπει να το πούμε, από τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους των δικών σας συμμάχων. Συνεπώς, η σημερινή συζήτηση στη Βουλή δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για τη σημερινή κυβέρνηση, ούτε βεβαίως και για τις προηγούμενες, από τη στιγμή που συνειδητά εμπλέκουν το λαό μας σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ως ΚΚΕ επιμένουμε σταθερά στην επίσπευση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης για τέτοιες αποτρόπαιες εγκληματικές πράξεις. Αυτό όμως, η επίσπευση δηλαδή, προϋποθέτει τη στελέχωση των ποινικών δικαστηρίων, προϋποθέτει τη στελέχωση της εισαγγελίας των ανηλίκων, μια εισαγγελία ανηλίκων η οποία στην Αττική, παρακαλώ, λειτουργεί μονάχα με 2 εισαγγελείς σε ολόκληρη την Αττική. Επιμένουμε επίσης στην ολόπλευρη προστασία των παιδιών θυμάτων, τη νομική, τη συμβουλευτική, την ψυχολογική, την υγειονομική, τόσο προκειμένου να στηριχθούν και να καταγγείλουν το θήτη, όσο και σε όλη τη διαδικασία της εκδίκασης της υπόθεσης, που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Πάνω ακριβώς σε αυτή τη βάση οφείλουν να στηριχθούν και οι όποιες αλλαγές στον ποινικό κώδικα, οι οποίες αφορούν στα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Διεκδικούμε ακόμη να οργανώνονται ενημερωτικά προγράμματα σε σχολεία και σχολές από επιστημονικούς, κρατικούς φορείς. Αυτή η κοινωνική παθογένεια όμως δεν αντιμετωπίζεται ριζικά μόνο με την αναγκαία ενημέρωση, ούτε μόνο με τις αλλαγές στην νομοθεσία και την αποφασιστική καταδίκη των περιστατικών όπου παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών θυμάτων. Η κύρια ασπίδα προστασίας αυτών των παιδιών βρίσκεται στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, εκτεταμένου δικτύου δωρεάν κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης του θύματος, εφόρου ζωής, με εκείνο το κατάλληλα εκπαιδευμένο μόνιμο προσωπικό, ενός δικτύου που θα είναι ανεπτυγμένο σε όλη την Ελλάδα, που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας και όχι μονάχα τα μεγάλα αστικά κέντρα, για να μπορεί έτσι κάθε παιδί που έχει βιώσει σεξουαλική βία να καταγγείλει, να αποκρούσει και τη βία κάθε μορφής. Και όσο είναι δυνατό, και είναι δυνατό, να έχει τη δυνατότητα να σταθεί στα πόδια του στην ενήλικη του πια ζωή, χωρίς να εξαρτάται ούτε οικονομικά ούτε κοινωνικά. Γι' αυτήν όμως την αντιμετώπιση του παιδιού, ικανή και αναγκαία προϋπόθεση τελικά είναι να ξεριζωθεί εκείνο το μεγάλο αγκάθι της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Αυτό το αγκάθι του καπιταλιστικού κέρδους που πληγώνει και ακυρώνει τις σύγχρονες δυνατότητες να ζούμε όπως μας αξίζει να ζούμε στον 21ο αιώνα.